Είπε σε μια, όχι μια ανοιχτή, αυτό έλεγε μέχρι πρώτη νόσο, ότι μια ανοιχτή και με μια υπογραφή και από τη μια μέρα στην άλλη θα εξασκήσει μια φιλολαϊκή πολιτική. Δεν είμαι καθόλου αυστηρός, δεν είμαι καθόλου αυστηρός, ούτε λαϊκισμό κάνω, μιλάω με συγκεκριμένα πράγματα τα οποία υπόθηκαν. Από εκεί πέρα όμως, το πιο σοβαρό θέμα είναι ότι ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε πολύ συγκεκριμένα. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ μια διακυβέρνηση τέτοια, η οποία αποδέχεται τις δεσμεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα αποδεχθεί τμήμα του χρέους, να αντιμετωπίσει αυτή την πολιτική? Και λέμε όχι. Και αυτό αποδεικνύεται και από τις ίδιες τις δηλώσεις, γιατί πέρα από τα άλλα, σε μια έκρηξη ειλικρίνειας και για άλλα ζητήματα, είπε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις απολύσεις ή ότι θα δούνε και εφόσον κάποια πράγματα, εάν θα τα κάνουν. Το θέμα όμως ποιο είναι πολύ συγκεκριμένα? Ότι προτείνει ένα μοντέλο διακυβέρνησης και οικονομικής διαχείρισης μέσα στα πλαίσια του συστήματος τύπου Ομπάμα, των 50 εκατομμυρίων και φτωχών, το οποίο μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί ούτε να υπερασπίσει ούτε να στηρίξει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα και γι' αυτό το λόγο στο επίκεντρο. Να ολοκληρώσω μόνο, λέω ότι γι' αυτό στο επίκεντρο τόσο. Στο επίκεντρο τόσο της συζήτησης όσο και των εκλογών πρέπει να μπει η αντιλαϊκή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό το λόγο πρέπει να ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που και αποκάλυψε και έβαλε εμπόδια και μπορεί να εκπροσωπήσει τα λαϊκά συμφέροντα στην Ευρωβουλή με συνέπεια και εγκυρότητα. Πάντως στις δημοσκοπήσεις ότι παραμένει σταθερό το ποσοστό του ΚΚΕ, φαίνεται να αποδίδει η τακτική σας. Πάω στον κύριο Κύρκο. Ομολογώ ότι η ερώτηση που έχω ετοιμάσει σε αυτή τη φάση, κύριε Κύρκο, για εσάς είναι μάλλον πολύ προσωπική. Πάρα πολλοί κόσμοι θα περίμενε να είστε στο ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Αριστεράς. Επιλέξατε το ποτάμι. Θα ήθελα να ακούσω γιατί δεν είστε με τη Δημοκρατική Αριστερά και είστε με το ποτάμι. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή ενδιαφέρει και κανέναν που είμαι και αν κατεβαίνω υποψήφιος με τη Δημοκρατική Αριστερά ή το ποτάμι. Υποψήφιος είσαστε. Ναι, ναι. Απλώς αυτή η σύνδεση με τη Δημάρ.